Καλησπέρα σε όλους. Με ιδιαίτερη χαρά και μετά την πρόσκλησή σας βρίσκομαι κοντά σας. Κοντά στη στέγη Βιτσέντος Κορνάρος που με παρακαταθήκη τη βαθιά πολιτιστική μας κληρονομιά και οδηγούς, οραματιστές της πολιτισμικής μας ανάτασης ξεκίνησε ήδη το μακρύ ταξίδι. Η αγάπη της οικογένειας του Γιώργου Αλανάκη και των συνεργατών του για την ιδιαίτερη πατρίδα και η προσήλωση στο στόχο ότι Κορνάρος σημαίνει Σιτία, αφυπνίζει και ενεργοποιεί όλους μας στην επίτευξη και επιτυχία του ανωτέρου σκοπού. Ο Σεφέρης, ο νομπελίστας ποιητής μας, ανέδειξε τον Βιτσέντο Κορνάρο ως κορυφαίο αναγεννησιακό ποιητή, σηματοδοτώντας την εκκίνηση πληθώρα σχετικών μελετών, συνεδρίων και διαλέξεων που συνοχίζονται αμύωτες μέχρι και σήμερα. Ο πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος, ο μελετητής και ερευνητής των έργων και των λόγων του Σεφέρη και συνδετικός κρίκος του Στιακού Κορνάρου με τον νομπελίστα λόγιο και ποιητή, είναι μαζί μας. Απλός, λιτός και καλλιεργημένος, υπέρμαστος της κλασικής ελληνικής παιδείας, στοχαστής και φιλοσοφημένος, φίλος του τόπου μας και πάντα ευπρόσδεκτος και καλοδεχούμενος. Ο πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφύτησε από την νομική Αθηνών με μεταπτυχιακά στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο στη Γαλλία. Σαν διπλωμάτης, υπηρέτησε εκτός από την κεντρική υπηρεσία σε Άγιο Φραγκίσκο, Κίεβο, Νέα Υόρκη, Μπαγκόνγκ και Βουκουρέστι. Σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Έχει εκδώσει 2 συλλογές διηγημάτων στην ΑΠΟ Ανατολή, Όλια 2 χειμώνες και μια άνοιξη και 3 δοκίμια. Γιώργος Σεφέρης ανάμεσα στη διπλωματία και την ποιήση. Η γλώσσα ως όχημα πολιτισμού, η ακτινοβολία της ελληνικής γλώσσας και διπλωματία και ποιήση, η περίπτωση του Γιώργου Σεφέρη. Έχει δώσει σειρά διαλέξεων σε πανεπιστήμια και διπλωματικές ακαδημίες διαφόρων χωρών, τόσο για θέματα εξωτερικής πολιτικής, όσο για θέματα πολιτισμού και γλώσσας. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον πρέσβη και λόγιο Βασίλη Παπαδόπουλο και ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Κύριε Παπαδόπουλο, λόγο σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, και ευχαριστώ και τη στέγη Βιτσέντσου Κορνάρο. Για να οριοθετήσουμε τη σημασία του ερωτόκριτου για τα ελληνικά γράμματα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, που ομιλείται τουλάχιστον από το 2000 π.Χ. Η γλώσσα όμως αυτή, στην οποία γράφτηκαν μερικά από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ανθρώπινου πολιτισμού, έπεσε κατά κάποιο τρόπο θύμα της βαριάς αυτής πολιτιστικής της κληρονομιάς. Έγινε κοινή γλώσσα κατά τα ελληνιστικά βασίλεια, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τη Βυζαντινή περίοδο, αποτελώντας για την εκάστοτε άρχουσα τάξη απαραίτητο συστατικό της παιδείας της. Σιγά σιγά λοιπόν δημιουργήθηκε ένα πρότυπο Αττικής ή Αττικίζουσας γλώσσας, στην οποία σχεδόν όλοι οι λόγοι συγγραφείς προσπαθούσαν να γράψουν, αλλά η οποία με την πάροδο του χρόνου απομακρυνόταν όλο και περισσότερο από την καθομιλουμένη, τη γλώσσα του απλού πολίτη. Εξάλλου και η επίσημη ελληνική γλώσσα του κράτους στο Βυζάντιο, όταν αντικατέστησε τα λατινικά, υπέφερε από μία αγκύλωση και στατικότητα, μιμούμενη και πάλι την αττική γλώσσα, και απομονώθηκε από τις φυσιολογικές αλλαγές που η καθομιλουμένη ζωντανή γλώσσα πάντοτε υφίσταται. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Μάρκος Αυρίλιος γράφει τη φιλοσοφική του πραγματεία τα εις εαυτόν στην ελληνική, σε άψογη αττική διάλεκτο, 7 ολόκληρους αιώνες μετά το Θουκυδίδη και το Δημοσθένη. Όπως είναι φυσικό όμως, πρόκειται για μια γλώσσα που δεν ομιλείται πια στην Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο. Οι τρεις ιεράρχες γράφουν και αυτοί στην αττική διάλεκτο, 2 αιώνες αργότερα, αλλά η απόσταση από την καθομιλουμένη έχει μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Ο Ρωμανός ομελωδός τον 6ο αιώνα, παρότι επηρεάζεται από την καθομιλουμένη, γράφει τους εκκλησιαστικούς ύμνους του σε αττικίζουσα γλώσσα. Ψυχή μου, Ανάστα, τι καθεύδεις, το τέλος εγγίζει και μέλιστο ρηβίστε. Ανάνυψον ουν, ειν αφήσει τέσου Χριστός ο Θεός, ο πανταχού τα πάντα πληρών. Στην αττική γλώσσα γράφει τον 9ο αιώνα τις επιστολές του ο Πατριάρχης Φώτιος,
Και στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος ο Έβδομος ο Πορφυρογέννητος, το 10ο αιώνα, γράφει τα συγγράμματά του περί βασιλείου τάξεως και προς τον ίδιο νιών Ρωμανών. Ακούστε ένα απόσπασμα. «Ταύτα μεν τα κατά των ίστρων ποταμών γνωρίσματα τε και επωνυμία, τα δε ανώτερα τούτων, ενώ εστίν η πάσα της Τουρκίας κατασκήνωσης, αρτίως επωνομάζουσι κατά τα στον εκείς ερεόντων ποταμών επωνυμίας». Τον 10ο αιώνα δεσπόζει η προσωπικότητα του Μιχαήλ Ψελού, που συνεχίζει την παράδοση του κλασικισμού και του αττικισμού. «Βραχής γάρ ότι νικάφτα χρόνος λογίους παρέτρεφε και τούτους μέχρι των αριστοτελικών αισθηκότας προθύρων και τα πλατωνικά μόνον αποστοματίζοντας σύμβολα». Στην Αλεξιάδα που γράφει η Άννα Κομνηνή, η πριγκίπισσα των Κομνηνών, τον 12ο αιώνα, χρησιμοποιεί επίσης την αττική γλώσσα με ελάχιστα στοιχεία της εποχής της. Γράφει μεταξύ άλλων «Εγώ Άννα, ου γραμμάτων ου κάμυρος, αλλά και το ελληνίζειν εσάκρονε σπουδακία και ρητορικής ου καμελετήτος έχουσα». Εξάλλου η παιδεία στο Βυζάντιο τόσο στην εκκλησιαστική όσο και στην ιδιωτική της μορφή ακολουθούσε τη σχολή, την παράδοση των ελληνιστικών χρόνων. Η διδασκαλία της γραμματικής βασιζόταν στην ανάλυση και το σχολιασμό εκτεταμένων περικοπών από αρχαίους συγγραφείς. Το 14ο αιώνα συνεχίζεται με επιτυχία η απομίμηση του Αττικού Λόγου. Παραδείγματος χάρη, ο ιστορικός Νικηφόρος Γρηγοράς και κυρίως ο αυτοκράτορας Ιωάννης ο Έκτος ο Κατακουζινός, που χρησιμοποιεί στην τετράτομη ιστορία του ακόμα και ομηρικές αντωνυμίες, αποτελούν τα παραδείγματά μας. Σε όλα αυτά τα έργα, δηλαδή, επί 12 περίπου αιώνες, γίνεται συνειδητή προσπάθεια από τους λόγιους συγγραφείς να χρησιμοποιήσουν την καθαρή αττική γλώσσα με ελάχιστες παρισφρήσεις καθομιλουμένης. Με την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η μελέτη των αρχαίων συγγραφέων μεταλαμπαδεύεται στην Ιταλία και στην υπόλοιπη Δύση και είναι κέρια σημασίας για την έναρξη της αναγέννησης, ενώ η απόσταση από την καθομιλουμένη έχει διευρυνθεί ακόμα περισσότερο. Τον 15ο αιώνα, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, τυπώνεται άλλωστε και η πρώτη ελληνική γραμματική, η επιτομή των 8 του Λόγου Μερών του Κωνσταντίνου Λάσκαρη, που είναι μάλιστα και το πρώτο χρονολογημένο ελληνικό βιβλίο, 1476. Αλλά πρόκειται για γραμματική της αρχαίας γλώσσας. Τα αρχαία κείμενα αποτελούν και το 16ο αιώνα το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής παραγωγής βιβλίων. Οι πατέρες της Εκκλησίας, οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς και η φιλοσοφία παρέμεναν για πολλές δεκαετίες μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης τα προνομιακά αντικείμενα της κατοίκων διδασκαλίας για τις εύπορες οικογένειες. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με την καθομιλουμένη γλώσσα. Μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση, αξίζει να αναρωτηθούμε, πέραν από όλα όσα γράφουν οι λόγοι, υπάρχει ελληνική γραμματεία στην καθομιλουμένη? Η γλώσσα που μιλάει ο λαός εξελίσσεται και δείχνει να χαράζει τη δική της πορεία, αλλά ελάχιστα κείμενα διαθέτουμε, δεδομένου ότι, όπως είδαμε, η προσήλωση των λογίων στο κολοσσιαίο βάρος του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού είναι σχεδόν καθολική. Μια πρώτη εικόνα του πώς έμοιαζε, με τι έμοιαζε η καθομιλουμένη, έχουμε από τα 4 σατυρικά ποίηματα του πτωχοπρόδρομου της εποχής των Κομνηνών, το 12ο δηλαδή αιώνα, έστω και σε μία πρωτόλια μορφή. Ακούστε 4 στίχους. «Επεντρανίζεις άνθρωπε, κάν όλος θεωρείς με. Εγώ ήμουν υπολειπτική και εσύ ήσουν ματσουκάτος. Εγώ ήμουν ευγενική και εσύ πτωχός πολίτης. Σύ κοιμώ εις το ψαθί και εγώ εις το κλινάρι. Εγώ είχα πρίκα περισσή και εσύ είχες ποδοκόπη και σκάφη του ζυμώματος και μέγα πυροστάτη». Περίπου την ίδια εποχή έχουμε και το πρώτο σημαντικό δημόδες λογοτεχνικό έργο, το έπος του Διγενεία Κρήτα.
Αυτό σηματοδοτεί και την επαρχή της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Έχουμε πολλές εκδοχές του έργου, από το 10ο μέχρι το 12ο αιώνα. Έχει ποιητική μορφή και υπόθεση που εξελίσσεται κατά τον 9ο ή 10ο αιώνα με πολλούς αναχρονισμούς, που φανερώνουν ότι ορισμένες εκδοχές μπορεί να έχουν γραφτεί και αργότερα. Και ποιος δεν θυμάται τα σχολικά μας χρόνια, ο διγενής ψυχομαχή και η γης τον ετρομάζει. Βροντάκια στράφτει ο ουρανός και σιέται ο πάνω κόσμος. Και ο κάτω κόσμος άνοιξε και τρίζουν τα θεμέλια και η πλάκα τον ανατριχιά. Πώς θα τον εσκεπάσει, πώς θα σκεπάσει τον αητό της γης τον αντριωμένο. Η Οθωμανική κατάκτηση που συνέθλιψε κάθε πνευματική δραστηριότητα τη στιγμή που ξεκίναγε η αναγέννηση στη Δύση, δεν επέτρεψε τη συνέχιση της πνευματικής άνθησης στην Ελλάδα, παρά μόνο για λίγο στα Επτάνησα και στην ενετοκρατούμενη Κρήτη. Λίγο όμως πριν την πτώση και της Κρήτης, η πρώτη πολύ σημαντική δημιουργία της νεοελληνικής γραμματείας στην καθομιλουμένη γλώσσα, ο Ερωτόκριτος, εμφανίζεται αρχές του 17ου αιώνα και δυστυχώς έμελε να είναι και η τελευταία για μεγάλο διάστημα. Φτάνουμε λοιπόν στην ανάλυση και τη σημασία του Ερωτόκριτου. Η κριτική λογοτεχνία ξεκίνησε από το 15ο από ό,τι φαίνεται αιώνα με διδακτικά κυρίως κείμενα και φτάνει στο απόγειό της το 16ο και 17ο αιώνα, καλύπτοντας μια μεγάλη ποικιλία κυρίως θεατρικών ειδών. Ποιμενικά ειδήλια, τραγωδίες, κωμωδίες, θρησκευτικά δράματα, γραμμένα στον ντόπιο κριτικό ιδίωμα με ελάχιστα ξενικά δάνεια. Ταυτόχρονα γράφονται και πολλά αφηγηματικά έργα, λυρικά, σατυρικά και διδακτικά. Κορύφωση της πορείας αυτής είναι ο Ερωτόκριτος, ένα έμετρο μυθιστόρημα που αφήνει πίσω του τα μεσαιωνικά χαρακτηριστικά και ανήκει πλέον σαφώς στην αναγέννηση, όπως τονίζουν όλοι οι μελετητές, ο Στέλιος Αλεξίου και ο Εμμανουήλ Κρυαράς, για παράδειγμα. Η μεγάλη σημασία του ποίηματος του Κορνάρου για την ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας έχει λοιπόν πάρα πολλές διαστάσεις. Το πρώτο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας είναι άψογα οργανωμένη και εμφανίζεται ως κορύφωση σε ό,τι μέχρι τότε είχε ακουστεί στον ελληνισμό. Μια γλώσσα με το κριτικό ιδίωμα που εκφράζει με κατασταλαγμένο χαρακτήρα την ευαισθησία του κόσμου που τη μιλούσε. Την περίοδο μετά την άλωση έχουν σταθεροποιηθεί τα νέα ελληνικά ιδιώματα και διάλεκτοι, μεταξύ των οποίων και της Κρήτης. Η χρονική στιγμή έχει επίσης σημασία. Η χρήση της καθομιλουμένης δημοτικής γλώσσας είναι ατόφια και καθαρή. Δεν παρισφρέει δηλαδή η λόγια αττικίζουσα γλώσσα, ούτε γίνεται καμιά προσπάθεια χρήσης της από το συγγραφέα του Ερωτόκριτου. Πολύ πιο σύνθετη η γλώσσα και ελεύθερη από το δημοτικό τραγούδι, φαίνεται αυτή η γλώσσα όρημη, χωνεμένη και με μία αβίαστη δυνατότητα έκφρασης ιδεών και συναισθημάτων. Δίνει την εντύπωση ότι είναι μια κορύφωση γλωσσικής πλαστικότητας που προετοιμαζόταν μετά από αιώνες επεξεργασίας σε λιγότερα γνωστά αναγνώσματα. Όπως άλλωστε και η υποβλητική και υπερκόσμια ζωγραφική του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου προετοιμαζόταν μετά από αιώνες αγιογραφίας. Κατέχει στο πώς την καρδιά ο έρωτας δοξεύει και νοικοκύρης γίνεται, τα φύλλα της γυρεύει και δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς και να του φύγει και ουδέκο πια αδιαφόρετα όντα έβγει στο κυνήγι. Ορόκριτος είναι έρωτας και αν φτερά δεν έχει, μη δε θα ρίσκε και χάσιτα, που βρίσκονται κατέχει. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι το ύφος του Ερωτόκριτου. Δεν έχει αυτό καμιά επιτίδευση, δεν ολισθαίνει ποτέ σε φλιαρίες, σε στομφώδεις εκφράσεις, σε γλυκερές εξάρσεις, σε συναισθηματικές υπερβολές, όπως παρόμοια έργα της ίδιας εποχής σε άλλες χώρες. Ο 15σύλλαβος εκφράζει με το γνησιότερο τρόπο την ιδιαιτερότητα της ελληνικής ποιητικής αισθητικής. Τα πάντα είναι μετρημένα και αρμονικά. Ακόμα και η έκφραση του πάθους. Ενώ η αισθητική συγκίνηση προκύπτει από τη λιτότητα και την ισορροπία.
διηγείται με χάρη και μεσογειακό φως την ιστορία μιας αγάπης και μιας παλικαριάς, αντλώντας από τη ζωντανή παράδοση του τόπου, αλλά και των άλλων τόπων, όπως κάθε ποιητική προσπάθεια, και μάλιστα αντέχοντας το χρόνο. Όπως γράφει ο Σεφέρης, ο συγγραφέας του Ερωτόκριτου δεν φωνάζει, δεν πέφτει σε μισούς τόνους. Μιλά. Αυτό είναι όλο. Άφης τις μέρες να διαβούν, το χρόνο να περάσει. Τάγρια θεριά μερώνουση με τον καιρό στα δάση. Με τον καιρό τα δύσκολα και τα βαριά ελαφραίνουν. Οι ανάγκες, πάθη και αρρωστιές γιατρεύονται και γένουν. Το τρίτο σημείο είναι ότι ο Ερωτόκριτος διαδόθηκε στην Κρήτη ή προφορικά ή σε Φυλάδια και αποτέλεσε πολύ γρήγορα μια κοινή ποιητική κληρονομιά για τους κατοίκους του νησιού, μέχρι να τυπωθεί για πρώτη φορά σχεδόν 100 χρόνια αργότερα, το 1713. Η ακτινοβολία και η μακροζωία του είναι εντυπωσιακές. Ακόμα και σήμερα οι παλαιότεροι κριτικοί μπορούν να απαγγείλουν στίχους, μπορούν να απαγγείλουν μεγάλα ή μικρά αποσπάσματα από το ποίημα αυτό. Και πέρα όμως από την Κρήτη, στην υπόλοιπη Ελλάδα, διαδόθηκαν ονόματα και τοπονύμια από τον Ερωτόκριτο. Μαζί με την Εροφύλη, την έμορφη Οσκοπούλα και άλλα έργα της εποχής εκείνης, φαίνεται πόσο ρήμασε η δημοτική γλώσσα, παρότι πουθενά δεν διδασκόταν συστηματικά. Παρότι δεν είχαν διατυπωθεί κανόνες γραμματικής και συντακτικού, παρότι δεν υπήρχαν λόγοι να την επεξεργαστούν. Φαίνεται μάλιστα ότι επηρέασε καθοριστικά και το κριτικό λαϊκό δίστιχο, τη λεγόμενη Ματινάδα. Η μεγάλη αυτή κορύφωση της ελληνικής λογοτεχνικής παράδοσης και δημιουργίας αποτελεί μια ένδειξη για το πώς θα ήταν η ελληνική αναγέννηση, αν δεν ακολουθούσε η Οθωμανική κατάκτηση. Ο Ερωτόκριτος για μένα εισάγει μια χρυσή εποχή για τα ελληνικά γράμματα, που όμως δεν είχε συνέχεια. Το τέταρτο σημείο της σημασίας του Ερωτόκριτου είναι η σχέση, σχέση του έργου με την ευρωπαϊκή αναγέννηση. Μην ξεχνάμε ότι ο Κορνάρος είναι σύγχρονος του Σέξπιρ και του Θερβάντες. Είναι χαρακτηριστικός εκφραστής και της ευρωπαϊκής αναγέννησης, με παρόμοια χαρακτηριστικά με τους άλλους μεγάλους ποιητές στις ευρωπαϊκές χώρες. Πρώτα-πρώτα, η απομάκρυνση από τα θρησκευτικά θέματα που δεσπόζουν όλο το μεσαίωνα. Δεύτερον, η προοδευτική εξέλιξη των συναισθημάτων των προσώπων. Η ψυχολογική ανάλυση με την οποία δικαιολογούνται οι πράξεις τους. Ο ζωντανός προσωπικός λόγος, είναι αναγεννησιακά στοιχεία. Τρίτον, η έντονη παρουσία της φύσης, αλλά και της επιστήμης. Και τέταρτον, η κυριαρχία του έρωτα. Αυτά τα αναγεννησιακά χαρακτηριστικά βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη. Ο Κορνάρος δηλαδή έχει αφομοιώσει και ενσωματώσει στην έμπνευσή του υποτικά ευρωπαϊκά μυθιστορήματα, όχι μόνο βενετσιάνικα και ιταλικά σαν το Ορλάντο Φουριόζο, αλλά και άλλα όπως το γαλλικό Παρί Εβιέν. Τα συνδυάζει με την ελληνική δημοτική παράδοση, το τραγούδι και τα γνωμικά, προσδίδοντάς τους αναγεννησιακή οργάνωση και ισορροπία. Σύμφωνα με τον μεγάλο ελληνιστή Μάριο Βίτη, με τον Ερωτόκριτο έχουμε ένα αριστούργημα του 17ου αιώνα, όχι μόνο για το χώρο της ελληνικής λογοτεχνίας, αλλά γενικότερα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Είναι πραγματικά κρίμα που η μεγάλη αυτή άνθηση πνίγεται εν τη γενέση της από την υποδούλωση της Κρήτης και γενικότερα της Ελλάδας. Αλλά όπως παρατηρεί πικρά και ο Σεφέρης, αυτή ήταν πάντα η μοίρα του ελληνισμού. Το πέμπτο στοιχείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι η απήχηση του Ερωτόκριτου στους Έλληνες συγγραφείς και λογίους. Αυτή δεν ήταν πάντα θετική. Υποτιμητικά εκφράζεται για το ποίημα αυτό Αδαμάντιος Κοραής στις επιστολές του το 1805. Ο Κάλβος κατηγορεί το μονότονον των κριτικών επών, ενώ πανεπιστημιακοί δάσκαλοι γράφουν ότι δεν είναι παρά ένα βιβλίο που διαβάζεται στην κουζίνα από τις θεραπενίδες, όπως τα υποτικά ρομάντζα της εποχής εκείνης. Έπρεπε λοιπόν να έρθει ο Διονύσιος Σολωμός για να εμπνευστεί από την κριτική λογοτεχνία και ειδικά από τον Ερωτόκριτο, στα έργα του Λάμπρος,
κριτικός και στο δεύτερο σχεδίασμα των ελευθέρων πολιορκημένων. Στην προσπάθειά του να καλλιεργήσει συστηματικά τη δημοτική γλώσσα και να ανοίξει το δρόμο για τη χρήση της στη λογοτεχνία. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος στην ιστορία του ελληνικού έθνους γράφει τα εξής. Εάν η παρούσα γενεά προτιμά τα νεότερα μυθιστορήματα, οι πατέρες και οι μητέρες ημών των πρεσβυτέρων δεν έπαψαν επί 3 εκατονταετηρίδες να συγκινώνται υπό των αισθημάτων και των παθημάτων της αρετούσης και του γιού του πεζόστρατου. Ναι μεν παρίστησε υποτικούς αγώνες και υποτικά φρονήματα, αλλά ούτε εις χώρας ξένας παρασύρει ημάς, ούτε επιβάλλει ημίν πρόσωπα αλόφωνα, όπως τα προμνημονευθέντα βυζαντινά ποίηματα. Η χάρις, η ζωηρότης και η αγνότης του αισθήματος και πλην τούτου η ποικιλία και το κάλος των εικόνων κατησχύουσι των ελαττωμάτων. Ο Γιώργος Τερτζέτης τα 1866, σε φανερό συσχετισμό με την Κρητική Επανάσταση, κάνει στην Αθήνα ομιλία αφιερωμένη στον Ερωτόκριτο, υπογραμμίζοντας τον εθνικό χαρακτήρα και την αξία του έργου και βεβαιώνει ότι ο Κολοκοτρώνης, ο Μπότσαρης και ο Κανάρης τον είχαν διαβάσει. Την αξία του Ερωτόκριτου θα τονίσει αργότερα ο Κωστής Παλαμάς, που θα γράψει. Ντροπή στο έθνος που ακόμα δεν κατάλαβε, ύστερα από 5 αιώνων περπάτημα, πως ο ποιητής του Ερωτόκριτου αυτός είναι ο μέγας του ελληνικού έθνους και αθάνατος ποιητής. Λίγο αργότερα ο Άγγελος Σικελιανός εμπνέεται από το κριτικό ποίημα για να γράψει τη μητέρα Θεού, αλλά και ο Γιάννης Ρίτσος δέχεται τις επιδράσεις του στον επιτάφιο. Το λογοτεχνικό όμως κίνημα που επέβαλε καθοριστικά την αξία του Ερωτόκριτου ήταν ασφαλώς η γενιά του 30 και ιδίως ο Σεφέρης που ανέδειξε το κορυφαίο αυτό έργο και του έδωσε τη θέση που το αξίζει στην ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας. Το δοκίμιο του Ερωτόκριτος που περιλαμβάνεται στον πρώτο τόμο των δοκιμών είναι εντελώς πρωτότυπο και γράφτηκε χωρίς να βασιστεί σε προηγούμενες μελέτες εκτός ίσως από του Ιωάννη Βερναρδάκη. Ο Σεφέρης αναζήτησε στο κριτικό ποίημα ένα σημείο αναφορά στην ιστορία και στην εξέλιξη της νεοελληνικής λογοτεχνίας, όπως άλλωστε σημεία αναφοράς έψαχνε σε όλη του τη ζωή, σαν ποιητής που έχασε την ιδιαίτερη πατρίδα του τη Σμύρνη και προσπαθούσε πάντα να ορίσει την ελληνικότητα και τη ρωμιοσύνη, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Ο Σεφέρης επισημαίνει την όσμωση και την αρμονία ελληνικών και ευρωπαϊκών στοιχείων από τον Κορνάρο. Άλλωστε το ίδιο πέτυχε ο ίδιος ο Σεφέρης στο έργο του. Επισημαίνει την αναγεννησιακή ταυτότητα του Ερωτόκριτου και τις επιρροές που άσκησε στο Σολωμό παραδείγματος χάρη, θεμελιώνοντας όχι μόνο την ιστορική του αξία, αλλά και τη σημερινή του βαρύτητα. Συμπαραστάτη θερμό είχε τον καθηγητή Λίνο Πολίτη, που αγωνίστηκε για να αναβιώσει την κριτική λογοτεχνία και το κριτικό θέατρο, τονίζοντας τη σημασία της αφομοίωσης όλων των ευρωπαϊκών τάσεων, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν βαθιά ελληνικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα. Το κοινό μπορεί να θέσει κάποια ερώτηση στον κύριο Παπαδόπουλο εφόσον θέλει, πατώντας το κουμπί raise hand. Ο κύριος Ανιψητάκης θέλει να κάνει κάποια ερώτηση. Κύριε Ανιψητάκη, ο λόγος σε εσάς. Παρακαλώ, ανοίξτε το μικρόφωνο. Αγαπητέ μας Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική ομιλία. Ήθελα να κάνω 2 ερωτήσεις. Αριστουργήματα έχουν γραφτεί πολλά. Έχεις υπόψη σου κάποιο που να έχει την ίδια δεξίωση στο λαό
με αυτή που είχε ο Ερωτόκριτος, που έχει ακόμα ο Ερωτόκριτος. Και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Και η δεύτερη ερώτηση, με τους μεγάλους ποιητές και λόγιους της, του σύγχρονους του Κορνάρου, το Θερβάντες, το Μοντένιο, το Σέξπιρ. Θεωρείς ότι είχαν κοινή βιβλιοθήκη, είχαν διαβάσει τα ίδια βιβλία περίπου? Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, είναι πολύ εύστοχη η πρώτη ερώτηση, είναι πολύ εύστοχη, γιατί η μεγάλη δύναμη του Ερωτόκριτου φαίνεται ακριβώς ότι ζει, ότι είναι κάτι ζωντανό μέχρι σήμερα, ειδικά στην Κρήτη. Αυτό είναι και μία από τις ενδείξεις, κατά τη γνώμη μου, χαρακτηριστικά του μεγάλου έργου τέχνης. Περνάει τη δοκιμασία του χρόνου δηλαδή και αντέχει στον χρόνο. Ίσως έχει και ένα πρόσθετο στοιχείο και γίνεται και λαϊκό ανάγνωσμα. Δεν είναι απλώς ότι αντέχει στον χρόνο και παίζεται, ας πούμε, σε ένα θέατρο ή ότι είναι μουσιακό κομμάτι. Ακριβώς η ζωντάνια είναι που δίνει τη μεγάλη σημασία στο έργο αυτό. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο έργο εξίσου ζωντανό και με τη μακροβιότητα αυτή, όπως την όρισα πριν τουλάχιστον, του Ερωτόκριτου. Τα έργα του Σέξπιρ εξακολουθούν και παίζονται στο θέατρο και διαβάζονται και μελετώνται. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να βρει κανείς πολλούς που μπορούν να απαγγείλουν από στήθους στη γενέτειρά του. Αλλά δεν είμαι ειδικός αυτό. Αν θες, ξαναπες τη δεύτερη ερώτηση. Εάν είχαν διαβάσει τα ίδια βιβλία ζώντας την ίδια εποχή. Πολύ, πολύ σωστό. Εγώ πιστεύω πως ως ένα σημείο ναι, ότι είχε αρχίσει ήδη μαζί με το εμπόριο, μαζί με την ναυτιλία, υπήρχε ένα δίκτυο μέσα από το οποίο γινόταν διακίνηση των ιδεών, εκτός από διακίνηση των εμπορευμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι η Βενετία, στην οποία τότε η Κρήτη ανήκε, είχε σε αυτό το δίκτυο μέσα σχεδόν τις μισές ακτές της Μεσογείου. Είχε δηλαδή λιμάνια και έκανε εμπόριο με νησιά και με πόλεις σε όλα τα παράλια της Ισπανίας, της Ελλάδας, της σημερινής Ελλάδας, της Αιγύπτου, της μισής Μεσογείου. Και το ίδιο είχε και η Γένοβα και άλλες τέτοιες ναυτικές δυνάμεις της εποχής. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η κινητικότητα, αυτό το δίκτυο, δημιούργησε και το έδαφος για την ανταλλαγή των πολιτιστικών αγαθών. Έχουμε μία ερώτηση από τον κύριο Βασίλη Ξηρό. Ναι. Κύριε Ξηρέ, ο λόγος εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Η δική μου ερώτηση, Παύλα, παρατήρηση, έχει να κάνει με τη μελοποίηση του ποίηματος και κατά πόσο πιστεύεις ότι αυτή συνετέλεσε στη διάδοσή του και σε τι βαθμό μπορούμε να πούμε ότι πατάει αυτή του είδους η έμετρη απαγγελία πάνω στην παράδοση του Ομήρου, στους ραψοδούς. Υπήρξε κάποια συνέχεια που να έφτασε μέχρι την Κρήτη αυτής της παράδοσης των απαγγελιών, αυτής της μορφής που είχαμε στην αρχαιότητα με τους ραψοδούς. Νομίζω ότι η παράδοση υπήρχε πάντα και σε, όχι να μην πω σε όλες τις χώρες, στις περισσότερες χώρες. Ο Μεσαίωνας είναι μια εποχή και η αναγέννηση των τροβαδούρων και
και όχι των βιβλίων, δεν υπήρχε τυπωμένο βιβλίο. Επομένως, οι παραμυθάδες που φτάνανε στο χωριό και λέγανε μια ιστορία, αλλά και οι τραγουδιστές που απήγγελαν τραγουδιστά ένα παραμύθι, μια ιστορία, αυτή ήταν ο τρόπος διάδοσης της ποίησης τότε και της λογοτεχνίας. Είμαι βέβαιος ότι δεν είναι μόνο η Κρήτη δηλαδή, και ότι είναι όλος ο κόσμος που απολάμβανε έτσι την λογοτεχνία. Η μελοποίηση βέβαια έπαιξε ρόλο, νομίζω μεγάλο ρόλο, στην ζωντάνια αυτή του Ερωτόκριτου. Αλλά θα έλεγα πιο πολύ ο τρόπος με τον οποίο ο στίχος του επικοινωνεί και εκφράζει το χαρακτήρα, τις ανησυχίες, τις αγωνίες και τα πάθη των ανθρώπων, τα οποία είναι αιώνια. Μία ακόμη ερώτηση από τον κύριο Ζαγκώτη. Κυρία Ζαγκώτη, ο λόγος εσάς. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή σας παρουσία εδώ στη στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος. Είναι πάντα μεγάλη χαρά να σας ακούμε. Θέλω να πω πόσο πολύ εντυπωσιαζόμουν και εντυπωσιάζομαι πάντα από το γεγονός πως δύο ξένοι στην ουσία, καλά ο Κορνάρος βέβαια δεν ήταν και τόσο ξένος, ήταν μάλλον πολύ ενσωματωμένος στην κριτική κοινωνία, ωστόσο ήταν ενετικής καταγωγής, πως λοιπόν ο Κορνάρος και ο Σολωμός έτσι αγκάλιασαν, εκφράστηκαν και ενίσχυσαν τα θεμέλια της ζωντανής ομιλούμενης ελληνικής γλώσσας όταν Έλληνες λόγοι παρέμεναν προσκολλημένοι στο αρχαίο παρελθόν. Πάντα με εντυπωσίαζε αυτό. Θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα αποδοχής αυτού το οποίο είμαστε από εμάς τους Έλληνες? Πιστεύετε πως ίσως να είναι αυτό και στον πυρήνα ενός διαρκούς διχασμού στον οποίο βρίσκεται η ελληνική κοινωνία και η οποία βρίσκεται και παλιά για γλωσσικά ζητήματα, αλλά και ακόμα και σήμερα πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο να καταφέρνουμε να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε? Θεωρείτε ότι, ότι αυτή η διαμάχη που συνεχίστηκε με τη γλώσσα, σκεφτείτε ότι και ο Σολωμός ο ίδιος υπονομεύθηκε, ο ίδιος ο ύμνος στην ελευθερία απαγορευόταν να διδάσκεται, ο Βάρναλης διώχθηκε για το ότι δίδαξε εξ ολοκλήρου πέρα από τις δύο πρώτες στροφές όπως επιτρεπόταν τον ύμνον στην ελευθερία του Σολωμού. Πιστεύετε πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με εμάς τους Έλληνες να αναγνωρίσουμε τις αρετές που υπάρχουν σε εμάς τους ίδιους, παραμερίζοντας και λίγο το παρελθόν, το ένδοξο, αλλά περασμένο παρελθόν? Μεγάλη ερώτηση και καλησπέρα και από μένα. Επιτρέψτε μου να δανειστώ εδώ την εμπειρία από την άλλη μου ενασχόληση, από τη διπλωματική ζωή. Κάθε φορά που έκανα πόστο στο εξωτερικό και ειδικά σε προξενείο, ερχόμουν σε επαφή με το ελληνικό στοιχείο της διασποράς, αλλά και με ξένους οι οποίοι αγαπούσαν, θαύμαζαν την Ελλάδα και ήθελαν να είναι ένα κομμάτι από αυτήν. Δεν μπορούσα πάντοτε να κρύψω την έκπληξή μου για το πόσο φλογερή είναι η αγάπη για την Ελλάδα στο εξωτερικό. Θα μου πείτε ναι, υπάρχει και στο εσωτερικό και μέσα στα σύνορά μας. Όμως έξω η νοσταλγία, η έλλειψη της καθημερινής επαφής με τον τόπο αυτόν και με ό,τι συμβολίζει και με την κληρονομιά του, νομίζω ότι γιγαντώνει αυτή την αγάπη. Καθόλου λοιπόν δεν εκπλήσωμαι με τον Σολωμό και τον Κορνάρο. Και το πόσο πάθος έδειξαν για την ελληνική γλώσσα. Ο Σολωμός θεμελίωσε ουσιαστικά την δημοτική μας γλώσσα. Της έδωσε
τέτοια υπόσταση ώστε να μπορεί να στηρίξει τη λογοτεχνική, την μετέπειτα λογοτεχνική δημιουργία. Είναι ο μεγάλος θεμελιωτής κατά κάποιο τρόπο της νεότερης γλώσσας, η οποία, όπως είπα και πριν, δεν είχε ούτε κανόνες, ούτε συντακτικό, ούτε γραμματική, ούτε τίποτα. Το πόσο δύσκολα γίνεται αποδεκτό από την Ελλάδα αυτό ή τους θεσμούς, ή αυτό νομίζω ότι η πιο λογική εξήγηση είναι αυτή με την οποία ξεκίνησα τη διάλεξή μου. Είναι τόσο βαριά και τόσο καταλυτική η επίδραση του αρχαίου παρελθόντος και όλης της δημιουργίας σε όλες τις επιστήμες, τα γράμματα, στις τέχνες, που πραγματικά αισθάνονται οι Έλληνες ότι το κουβαλάνε πάνω τους, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυτούς. Είναι αυτό που λέει ο Σεφέρης: αυτές τις πέτρες τις σήκωσα όσο μπόρεσα. Αυτό δείχνει την, νομίζω, το γιατί επιμένουμε τόσο πολύ μέχρι προσκολήσεως, δηλαδή που δεν έχει νόημα από ένα σημείο και πέρα, στο παρελθόν, και δυσκολευόμαστε να αλλάξουμε. Αυτό, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Κύκο. Ευχαριστώ. Ακόμα μία ερώτηση από την κυρία Λούμπη. Κυρία Λούμπη, ο λόγος εσάς. Γεια σας, κύριε Παπαδόπουλε, και ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία σας. Εγώ θέλω να εστιάσω στη γλώσσα για την οποία μιλήσατε στην αρχή. Έχω την εντύπωση πως η αττικίζουσα γλώσσα των Βυζαντινών χρόνων πατάει μεν στην Αττική της κλασικής Αθήνας, των κλασικών χρόνων, αποκτά όμως και δική της ταυτότητα και χαρακτηρίζεται πολύ συχνά από ένα ύφος πολύ περίπλοκο. Δηλαδή έχουμε πολλά απαξιλεγόμενα, έχουμε πολύ δύσκολη σύνταξη που ξεπερνάει ακόμα, ας πούμε, και το Θουκυδίδη, που είναι παράδειγμα αυτού. Γίνεται δηλαδή η γραφή στην Αττικίζουσα ένα πεδίο ανταγωνισμού ως προς τη λογιότητα, τη μόρφωση. Όσο πιο δύσκολο το ύφος, τόσο πιο μορφωμένος, τόσο πιο κλασικός ο γράφων. Και έτσι ίσως φτάνουμε σε ένα σημείο που η Αττική των κλασικών χρόνων είναι μεν το πρότυπο, αλλά έχει πλέον μεταλλαχθεί σε κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι μια καινούργια οντότητα, ίσως μια καινούργια γλώσσα. Αν ισχύει αυτό, έστω και σε κάποιο βαθμό, πιστεύετε ότι μπορούμε να μιλάμε για συνέχεια της κλασικής γλώσσας στα Βυζαντινά χρόνια, ή είναι κάτι καινούριο που απλά είχε ως εφαλτήριο την κλασική γλώσσα, ή μάλλον χωρίς το απλά, γιατί δεν είναι απλή διαδικασία? Πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρησή σας, και είναι έτσι ακριβώς. Δεν θα έφτανα μέχρι το σημείο να πω ότι είναι μια καινούργια γλώσσα. Έχει απλώς τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε είδους μίμηση, ειδικά στην τέχνη. Δηλαδή, η μίμηση από ένα σημείο και πέρα ξεφεύγει από το πρωτότυπο και αποκτά κάποια στοιχεία ιδιωματικά, θα έλεγα, καμιά φορά και παροδίας. Βλέπουμε τη γλώσσα τη Βυζαντινή, πραγματικά πώς αγωνίζεται και πώς, όπως το είπατε, προσπαθεί να αποδώσει κάτι που δεν υπάρχει πια. Και σε αυτή την προσπάθεια είναι φυσικό να δημιουργούνται υπερβολές, να δημιουργούνται αλλοιώσεις. Δεν θα έφτανα όμως μέχρι το σημείο να πω ότι δημιουργήθηκε μια καινούργια γλώσσα. Ήταν πάντοτε μια προσπάθεια μίμησης. Ας πούμε, η Άννα η Κομνηνή στην Αλεξιάδα είναι πολύ πιο επιτυχημένη στη μίμηση της αρχαίας γλώσσας από άλλους παλαιότερους.
που προσπάθησαν να γράψουν. Ποτέ κανείς, όσο και τέλειος μιμητής να είναι, είτε ενός λογοτεχνικού έργου, είτε να αντιγράψει ένα μεγάλο, ένα πίνακα, ας πούμε, του Ρέμπραντ, είτε να κάνει μια απομίμηση της τέχνης, της μουσικής τέχνης ενός μεγάλου μουσουργού, ποτέ δεν θα καταφέρει να το πετύχει ακριβώς και να ενταχθεί στην κατηγορία του έργου αυτού. Οπότε αυτή είναι η απόψη μου, αυτή είναι η απάντησή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και μία ερώτηση στο chat, σας τη μεταφέρω. Κύριε ναι. Παπαδόπουλε, τα θρησκευτικά πιστεύω του ποιητή πόσο φαίνονται, αν φαίνονται, μέσα στον Ερωτόκριτο? Δεν έχουν την πρώτη θέση. Δηλαδή, η μεγάλη, ας πούμε, σύγκρουση της αναγέννησης, η μεγάλη καινοτομία της αναγέννησης, είναι ακριβώς ότι ξεπερνάει τα θρησκευτικά μοτίβα και στη ζωγραφική και στη μουσική μορφή και στη λογοτεχνία και ξεκινά να ασχολείται με άλλα. Δίνει τον πρώτο λόγο, δίνει την πρώτη θέση στον έρωτα, στις συγκρούσεις, στις μάχες, στην παλικαριά, σε αυτά τα οποία χαρακτήριζαν τη ζωή των ανθρώπων τότε. Έτσι συμβαίνει και στον Ερωτόκριτο. Η βάση είναι αυτά τα δύο στοιχεία. Και το θρησκευτικό στοιχείο περνάει, αν θέλετε, σε δεύτερη ή μάλλον σε τρίτη μοίρα, θα έλεγα. Υπάρχει ακόμα μία ερώτηση από τον κύριο Ζευλά. Ο λόγος εσάς. Ανοίξτε παρακαλώ το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Παρακολουθώ από το Βουκουρέστι, όπου έχω την τιμή να διδάσκω ελληνική γλώσσα στο Πανεπιστήμιο και η συνεισφορά του κύριου Παπαδόπουλου σε αυτή τη λειτουργία είναι τεράστια και τον ευχαριστώ και πάλι εδώ και δημοσίως. Και θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτον, σε αυτό που είπατε προηγουμένως, κύριε Παπαδόπουλε, ότι σε όλη την Ελλάδα συνέβαινε, ναι, θα το επιβεβαιώσω, υπήρξα αυτόπτης μάρτυρας και αυτίκος, εκεί κοντά στην αρχαία Ολυμπία όπου ζω, οι γυναίκες τα απογεύματα μαζεύονταν, λέμε τώρα το 65, και μια κοπέλα του Λυκείου, του Γυμνασίου, τους διάβαζε Ερωτόκριτο. Είναι μια από τις καλύτερες μνήμες που έχω από την παιδική μου ηλικία και ήταν και κάπως γενικευμένο. Άρα, τώρα που βλέπω ακόμα στο YouTube παρέες κριτικών να διασκεδάζουν και να τραγουδάν στα τραπέζια Ερωτόκριτο, καταλαβαίνω ότι υπάρχει εκεί μια πηγή που νομίζω είναι ανεξάντλητη ως προς αυτό το έργο. Να έρθω όμως στα σημερινά. Η απάντησή σας στο ερώτημα του κυρίου Ζαγκώτη, αν θυμάμαι καλά το όνομα του κυρίου που ρώτησε, μου έδωσε την εικόνα ότι έχετε μια βαθιά γνώση της ελληνικής ταυτότητας και οι παρατηρήσεις του κυρίου Ζαγκώτη ήταν επί των τύπων των ύλων. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτή η νέα ελληνική κοινωνία που για κάθε λύση έχει ένα πρόβλημα, για να το πω έτσι, μήπως θα μπορούσε να λύσει τα δικά της προβλήματα εάν είχε μια εξωστρέφεια, αν ανέπτυσε μια πολιτισμική εξωστρέφεια η οποία θα την απάλασε από αυτό το τεράστιο βάρος, από αυτό που όπως εύστοχα είπατε, λέει ο Σεφέρης, να το πω και με μια άλλη φράση του, που είπε «Ξύπνησα κρατώντας ένα μαρμάρινο κεφάλι στα χέρια μου». Μήπως αυτή η εξωστρέφεια. Σας ευχαριστώ πολύ και για τη διάλεξη και για όλα, αλλά και περιμένω την απάντησή σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας ξανακούω. Μου θυμίζετε πολλά από το
από τη θητεία μου σαν πρέσβη στο Βουκουρέστι. Πολύ μεγάλο θέμα ανοίγεται, πολύ μεγάλη συζήτηση. Ο Έλληνας ήταν πάντοτε εξωστρεφής κατά τη γνώμη μου. Γεννημένος σε μια πατρίδα, όπως λέει ο Ελίτης, με έφτισες μέσα στα βουνά και με έκλεισες μέσα στη θάλασσα, είχε ανάγκη να φύγει, να ταξιδέψει πάντοτε σε αναζήτηση καλύτερης μοίρας. Και πηγαίνοντας έξω ξαναγύριζε, είχε συγγενείς, φίλους, είχε επαφές. Ταξίδευε πολύ. Ο Έλληνας είναι κατεξοχήν άνθρωπος που ταξιδεύει. Είχε πάντα λοιπόν μια εξωστρέφεια, αλλά και πάντα είχε αυτή την κληρονομιά. Είναι και το ζήτημα που απασχολεί ίσως αυτούς που συζητούν την παγκοσμιοποίηση. Κατά πόσο έχουμε την ταυτότητα της πατρίδας μας και κατά πόσο έχουμε την ταυτότητα του πολίτη του κόσμου. Πώς αυτά τα δύο συνδέονται, πώς επικαλύπτονται, πώς συγκρούονται και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να την κάνουμε στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης. Αλλά αξίζει να το σκεφτόμαστε πάντοτε σαν Έλληνες πώς διατηρούμε την ταυτότητά μας και πώς αφομοιώνουμε και επισκεπτόμαστε και εξερευνούμε το παγκόσμιο πολιτιστικό οικοδόμημα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κασκαβέλης στο chat έχει κάποια παρατήρηση. Γεια σας και ευχαριστούμε. Μια παρατήρηση για κάτι που φαντάζει αντιφατικό. Ένα θέμα είναι το γεγονός πως ένα ποιητικό κείμενο άφησε τόσο βαθύ αποτύπωμα σε ένα ολόκληρο λαό και ιδίως σε έναν τόπο. Το άλλο είναι πως δεν είναι ένα οποιοδήποτε ποίημα. Είναι κατά βάση ένα ρομαντικό ερωτικό ποίημα με έντονο λυρισμό. Πώς αλήθεια ένα τέτοιο κείμενο, τέτοιου ποιητικού λυρισμού, συνδέθηκε τόσο άρρηκτα και τόσο μαζικά με ένα πληθυσμό κατά βάση ορεσίβιο, κτηνοτροφικό, με συχή αντάρτικα έως πολεμικά, να θυμηθούμε τις διαρκείς εξεγέρσεις του κριτικού λαού. Θα φάνταζε ίσως πιο λογικό ένα ποίημα καθαρά ηρωικό ή έστω πιο όμως σε έκφραση. Ακόμα και σήμερα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον πώς ένας κατά τα λοιπά ψής βοσκός ή κτηνοτρόφος μπορεί και τελικά προτιμά να εκφράζεται ποιητικά με τόσο λυρικό τρόπο. Με γλώσσα ζωντανή που φτάνει ως τον Όμηρο. Νομίζω ότι αυτό είναι το συναρπαστικό στον Ερωτόκριτο, ότι ισορροπεί ανάμεσα στο πάθος, στο ερωτικό, στην ερωτική ιστορία και στην πολεμική στην ανδρεία, στην πολεμική ικανότητα. Δεν είναι το μοναδικό, νομίζω, στην ιστορία της λογοτεχνίας. Πολλά από τα έργα των μεγάλων κλασικών είναι ακριβώς η σύγκρουση ανάμεσα, βέβαια γενικότερα, στο καθήκον και στον έρωτα, στις υποχρεώσεις και στο πάθος. Ειδικά για την Κρήτη, εδώ νομίζω πιο αρμόδιοι είναι να μας απαντήσουν οι φίλοι μας από τη Σιτία για το πώς καταφέρνουν και συντεριάζουν αυτές τις δύο πτυχές. Πάντως, το γεγονός ότι ο Ερωτόκριτος ξεπέρασε την Κρήτη και διαδόθηκε και στην Ελλάδα, την υπόλοιπη, και είναι χαρακτηριστικό του μεγάλου έργου τέχνης. Δηλαδή ένα έργο τέχνης που δεν στέκεται σε ένα χωριό, σε ένα νησί, σε μια πόλη που ξεπερνά τα σύνορα και ξεπερνά και το χρόνο. Και γι' αυτό και είναι ένα έργο που εγώ προσωπικά θαυμάζω πολύ και του αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία. Αυτά τα λίγα θέλω να πω, μπορεί να πει κανείς πολλά γι' αυτό.
Δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Επομένως, εδώ μπορούμε να κλείσουμε. Κυρία Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε και για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα για τα οποία μας μιλήσατε. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους όσους άκουσαν. Βλέπω ότι έχει αρκετή συμμετοχή και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι ένα θέμα εξειδικευμένο. Ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να έρθω έτσι πάλι σε επαφή με τη Σιτία και με την Κρήτη και με την κρητική λογοτεχνία. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και όλους όσους παρακολούθησαν. Από τη στέγη Βιτσέζος Κορνάρος, καλό σας βράδυ.